Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι από τον αγωνιστικό χώρο. Ο ΠΑΟΚ πήρε νίκη, καθώς εκτός από τον βαθμό που άφησε εδώ στο Ζιρίνιο, είχαμε και δύο τραυματισμούς σήμερα, Γιάννη Τακουρίδη. Καταρχάς, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου και τη σπουδαία σου απόδοση, καθώς ήσουν για την προσωπική μου άποψη ο κορυφαίος που έκτισε απόδοση για την ομάδα σου σήμερα. Τι σημαίνει για αυτά η νέα απώλεια μετά την ήττα από τον Ηρακλή, χάνετε και ένα πόντο εδώ στην Κηφισιά, και πόσο το γεγονός ότι ψάχνετε ακόμα να βρείτε διαγώνιο, καθώς ο Σίκοφ θα είναι στη Θεσσαλονίκη μετά τις 15 του Γενάρη, σας προβληματίζει και σας αγχώνει ταυτόχρονα? Καταρχήν, όσον αφορά τους τραυματισμούς που γίνανε σήμερα, νομίζω δεν είναι σοβαρή. Ο Χάρης έπαθε μια θλάση, ο Άλεξ, ο Σαφράνοβιτς στη μέση του. Να ευχηθούμε περαστικά, αλλά από εκεί και πέρα να πούμε, όπως είπα και στη Μίκρα, ότι η ομάδα μας δεν πρέπει να στέκεται σε καμία δικαιολογία, ούτε δύσκολη έδρα, όπως ήταν το Ζιρίνιο που το ξέρουμε χρόνια, όπως ήταν και η Μίκρα, ούτε λόγω απουσιών, ούτε τίποτα. Η ομάδα μας πρέπει να αποδώσει καλύτερα. Το ξέρουμε, αλλά δεν αρκεί να το λέμε και να μιλάμε. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ πιο σκληρά, να βελτιώσουμε την απόδοσή μας, να περιμένουμε τις προσθήκες. Οι προσθήκες δεν θα κάνουν κάτι, δεν θα φέρουν το πρωτάθλημα ή μόνο νίκες από μόνες τους. Πρέπει να γίνει μια σκληρή δουλειά από αυτούς που ήδη είναι στην ομάδα, και αφού έρθουν να γίνει μια ακόμα πιο σκληρή δουλειά για να δέσει η ομάδα. Σας αγχώνει το γεγονός ότι είσαστε 3 χρόνια συνεχόμενα οι πρωταθλητές και πρέπει να διατηρηθείτε στην κορυφή? Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το δύσκολο δεν είναι να φτάσει στην κορυφή, αλλά να διατηρηθεί σε αυτήν. Ναι, το δύσκολο ήταν να φτάσει ο ΠΑΟΚ στην κορυφή, διατηρήθηκε 3 χρόνια. Νομίζω το άγχος είναι πολύ περισσότερο στις άλλες ομάδες που θέλουν να ρίξουν τον ΠΑΟΚ από την κορυφή. Σε κάποια παιχνίδια έχει φανεί ακόμα και φέτος που δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι αυτό. Είναι ακόμα νωρίς να μιλάμε όμως για το τι θα γίνει στο τέλος. Και όπως είπα πριν, πρέπει να συγκεντρωθούμε στο τώρα, να βελτιώσουμε την απόδοσή μας για να είμαστε έτοιμοι τότε και να τα δούμε όλα αυτά στο τέλος. Έχεις ξανακάνει 10 μπλοκ σε ένα παιχνίδι? 10 έκανα. 10 έκανε σήμερα. Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία η ατομική απόδοση. Ακόμα και εγώ νομίζω ότι μπορώ να πάω ακόμα καλύτερα. Το ίδιο περιμένω και από τους συμπαίκτες μου, νομίζω και οι ίδιοι από μένα. Και αυτό είναι το ομαδικό κλίμα, και έτσι πρέπει να δουλεύουμε και έτσι έχουμε κερδίσει ό,τι έχουμε κερδίσει. Χρόνια πολλά και πάλι, να είσαι γερός. Κάθε μέρα δεν είναι τα γιανιού. Εύχομαι όμως συνέχεια να πιάνεις 10 μπλοκ με την ομάδα σου και βέβαια και με την εθνική ομάδα, καθώς το καλοκαίρι πιστεύω ότι σίγουρα θα είσαι στις κλήσεις του προπονητή, οποιοδήποτε και αν είναι αυτός. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.